Ο αποτροπιασμός στο πρόσωπο της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ήλβα Γιώχανσον είναι εμφανής. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Τάκη στο Δωρικάκο μόλι τη έχει δείξει τα ντοκουμέντα τη τουρκική κτηνοδία. Με του 92 γυμνού και χτυπημένου μετανάστε στον Εύρο. Η ελληνική κυβέρνηση διεθνοποιεί την τουρκική αθλειότητα. Έχω ήδη ενημερώσει και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνω ένα κύκλο επαφών ώστε διαζώσει yeah. να του δείξω τι φωτογραφίε. Έχουμε και άλλο υλικό, έχουμε βίντεο. Με fake news και ύβρι απέναντι στην Ελλάδα επιχειρεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Με Βλουτσαβούσογλου κατηγορώντας κατηγορώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αποδέχεται τι ελληνικέ θέσει durumda Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την Ελλάδα για τη βάρβαρη μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες στον Εύρο. Τα γεγονότα έχουν καταγράψει η αξιωματική του Frontex και είναι αδιαφεσβήτητα. Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν Γυμνή. και μερικοί από αυτούς με όρατα τραύματα συνεργάστηκαν με τις ελληνικές αρχές για να τους παράσκουν άμεση βοήθεια. Οι ίδιοι μετανάστες δήλωσαν στους Έλληνες σύνοριοφύλακες ότι μεταφέρθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα από τους Τούρκους στρατοχροφυλάκες, οι οποίοι τους έγδυσαν, τους έκλεψαν και τους έβαλαν σε βάρκες με την απειλή όπλων. Συνεχίζεται από την Τουρκία προκάλυπτα η εργαλειοποίηση των μεταναστών, και μάλιστα με πρωτοφανεί και αδιανόητε πρακτικέ βαρβαρότητα. Η αποκάλυψη έχει ενοχλήσει την τουρκική προπαγάνδα. Η μηχανή των ελληνικών ψευδών ειδήσεων είναι και πάλι σε λειτουργία. Θέλει να δείξει ο Ερντογάν στου Τούρκου, γιατί έχει ενοχοποιήσει του πρόσφυγε ναι, για τους την οικονομική τους κρίση, ότι θα του διώξει. Οι 92 παράτυποι μετανάστε θα μεταφερθούν στο κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση φυλακίου.